Οφείλουμε να κάνουμε μία επανάληψη, γιατί το ακούμε από χθες και έχει μπερδευτεί πολλοί κόσμος. Α, και ο Νίκος το πρωί που μπήκαμε μέσα μου λέει: είμαι 4 μήνες μετά τη δεύτερη δόση. Έχω ανοσία, δεν έχω θέμα. Πάμε πάλι. Ανοσία δεν σημαίνει ότι δεν κολλάς. Ανοσία σημαίνει ότι ο οργανισμός σου έχει τα αντισώματα για να αμυνθεί σε περίπτωση που κολλήσεις. Αλλά δεν φταίσαι εσύ, Νίκο. Φταίνε αυτοί που βάφτισαν COVID-free τα μαγαζιά με εμβολιασμένους. Αυτό σημαίνει ανοσία. Ρωτήστε νοσολόγο να σας το πει. Δεν χρειάζεται να σας πω εγώ τίποτα περισσότερο. Απορία του Γρηγόρη. Πώς γίνεται, λέει, με ένα 63% του πληθυσμού πλήρως εμβολιασμένο, πρώτη και δεύτερη δόση. Το ποσοστό ξεπερνάει το 73% στους ενήλικες, πρώτη και δεύτερη δόση. Τα κρούσματα κορονοϊού να αυξάνονται δραματικά, φτάνοντας 6.700 σε 420.000 τεστ. Τώρα μην είσαι άδικος, το ίδιο γίνεται σχεδόν παντού στο δυτικό κόσμο, όπου η πανδημία φουντώνει εκ νέου παρά τα δισεκατομμύρια των εμβολιασμών. Δεν βγαίνει με την απλή αριθμητική, δεν βγαίνει ο υπολογισμός. Μη μου λέτε για τη Σουηδία, αφήστε, είδαμε τι έγινε στο πρώτο κύμα, βλέπουμε τι γίνει. Δεν λέμε για τη Σουηδία πια, ούτε για την Ινδία. Μήπως θέλετε να πούμε για τη Σιγκαπούρη, ξέρει κανείς την εμβολιαστική κάλυψη εκεί? Πρώτη και δεύτερη δόση και πάνε και για τρίτη. 83. Έχετε υπόψη σας ότι έχει δραματική έξαρση? Όπερ έστι με θερμινευόμενον ότι ένα από τα πολυτιμότερα όπλα, δεν θα κουραστούμε να το λέμε, στη φαρέτρα για την αντιμετώπιση πανδημίας είναι ο εμβολιασμός. Δεν αρκεί από μόνος όμως, αυτό απεδείχθη ένα χρόνο τώρα, για να σπάσει την αλυσίδα της διασποράς. Χώρια που, όπως μου λέει η Νέλη, να είναι καλά η Νέλη, καλημέρα Νέλη. Εδώ οι ίδιες οι εταιρείες σου λένε ότι αν εμβολιάστηκες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, το deadline είναι 6 μήνες μίας ανοσίας, η οποία αν νοσήσεις δεν θα νοσήσεις βαριά. Άρα με τη μέθοδο της προόδου καθίστασε μετά το εξάμηνο ανεμβολίαστος. Κατά συνέπεια, ποιοι είναι οι ανεμβολίαστοι? Είναι μόνο αυτοί οι ψέκες που λένε που δεν έχουν αγγίξει καν τη μύτη της βελόνας στο μπράτσο? Είναι και αυτοί που μέχρι τον Απρίλιο τώρα δεν τους καλύπτει? Χώρια που αυτοί οι δεύτεροι, έτσι, είναι και ανυποψίαστοι, διότι κυκλοφορούν με την πεποίθηση μιας ασφάλειας ανεξέλεγκτα, χωρίς τεστ και χωρίς ιχνηλατήσεις. Άσε που όσο δεν υπάρχει παραυπάρχει παράθυρο, συμβαίνει και το άλλο. Αν είσαι ασυμπτωματικός, δεν θα την περάσει ελαφρά όντας εμβολιασμένος, ακόμη και στο σπίτι να έχεις κάνει το τεστ και να το έχεις δει, προκειμένου να χάσεις τη δουλειά, δεν λες τίποτα, κανείς δεν σε ελέγχει, απλό είναι. Πρέπει να είσαι δηλωμένος ανεμβολίαστος για να ελεγχθείς. Είπε ο πρώτος λοιπόν, σήμερα είμαστε αντιμέτωποι με μια πανδημία των ανεμβολίαστων. Συγγνώμη, αλλά επιστημονικά, ενοιολογικά δεν είναι πανδημία των ανεμβολίαστων, γιατί εκτός του ότι αφορά και τους εμβολιασμένους, στην ουσία αφορά το σύνολο του ελληνικού και του παγκόσμιου πληθυσμού. Γι' αυτό και εξακολουθεί να λέγεται πανδημία και όχι κάπως αλλιώς. Θα τη λέγαμε αλλιώς αν αφορούσε μια μειοψηφία. Ένα πρόβλημα που αφορά μια μειοψηφία δεν αφορά τη μειοψηφία, αφορά το σύνολο του πληθυσμού που απειλείται από τον ιό και, για να είμαστε ακριβείς, τη διασπορά του και την νόσο. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό, δηλαδή η έξαρση, είπε ο πρώτος, του να είμαστε χειρότερα δηλαδή, είναι το ότι δεν έχουμε περιοριστικά μέτρα. Δηλαδή σήμερα αυτό είναι ομολογία ότι δεν υπάρχουν μέτρα. Ταυτόχρονα διαπιστώνει κανείς ότι ο ίδιος αντιλαμβάνεται τα λεγόμενα περιοριστικά ως τα μόνα μέτρα ικανά για την αντιμετώπιση πανδημίας. Προφανώς κάποιοι δεν έχουν αντιληφθεί διαφορά μεταξύ περιοριστικών μέτρων και μέτρων δημόσιας υγείας. Τα περιοριστικά μέτρα είναι συμπληρωματικά στα μέτρα δημόσιας υγείας, τα οποία αποτελούν ευρύτερη έννοια, αφορούν το σύνολο του πληθυσμού και είναι
Η ανίχνευση κρουσμάτων, το τέστινγκ και η απομόνωση και φυσικά όχι η διαπίστωση των κρουσμάτων όταν αυτά προσέρχονται από μόνα τους με συμπτώματα ή με υποψία συμπτωμάτων, ούτε όταν τα συνεργεία του ΕΟΔΗ βγαίνουν σε ριάνιες πλατείες φωνάζοντας «Περάστε κόσμε, περάστε κόσμε». Είναι η χνηλάτιση μέτρο δημόσιας υγείας που ποτέ δεν έγινε συστηματικά αλλά τηλεφωνικά από κεντρικά call centers. Είναι μέτρο δημόσιας υγείας η απομόνωση των κρουσμάτων που ποτέ δεν έγινε οργανωμένα με δημιουργία συγκεκριμένων δομών, αλλά περιορίστηκε ευκαιριακά και χωρίς έλεγχο και αφορούσε είτε επιβεβαιωμένα κρούσματα, συμπτωματικούς ή ασυμπτωματικούς, είτε το γενικό πληθυσμό με γενικευμένο χωρίς διάκριση εγκλεισμό. Μέτρο δημόσιας υγείας είναι η επιδημιολογική επιτήρηση που περιορίστηκε στην πλημελή καταγραφή των επιδημιολογικών δεδομένων και δικτών και την παρουσίαση κατά το δοκούν και κατά το πρόσφερο επικοινωνιακά παρουσιάσιμο, αφήνοντας το μονοπόλιο της επεξεργασίας των κρυμμένων ως τη μαλφή και πτασφράγιστα κρατικά μυστικά όλα το υπάρχον κατά μία έννοια πρωτογενές υλικό που θα ήταν απαραίτητο για μια συλλογική επεξεργασία από σχετικούς φορείς, ερευνητές, ιδρύματα και πάει λέγοντας. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα που αποτελούν παγκόσμια πρωτοτυπία. Η σχέση μεταξύ κρουσμάτων και τεστ και η σχέση μεταξύ κρουσμάτων και εισαγωγών και ο δείκτης θετικότητας. Οι ημερήσεις μεταβολές των οποίων σίγουρα θα μπορούσαν να προσελκύσουν, υπό την προϋπόθεση ότι θα τις έπαιρνε κάποιος τα σοβαρά, την προσοχή ακόμη και διεθνών ερευνητών και ενδεχομένως επίσης ερευνητών του μέλλοντος, που θα είχαν την επιστημονική περιέργεια να μελετήσουν την ελληνική εξαίρεση στο γενικό κανόνα. Και μετά λέει ο πρώτος ότι η μόνη οριστική λύση είναι η αύξηση του ποσοστού του εμβολιασμού. Δηλαδή ο εμβολιασμός, η αύξηση των εμβολιασμένων, οι οποίοι και είναι δυνατόν να νοσήσουν και να μεταδώσουν τον ιό ασυμπτωματικά και την νόσο, αλλά δεν θα νοσήσουν βαριά. Θα σταματήσουν αυτά τη διασπορά? Ή μήπως ξεχάσαμε ότι η διασπορά είναι υπεύθυνη για τη συνέχιση της πανδημίας και επομένως το σταμάτημα της διασποράς είναι εκείνο που θα σταματήσει την πανδημία? Που όμως η διασπορά ελέγχεται με μέτρα δημόσιας υγείας και όχι μόνο με τον απαραίτητο εμβολιασμό ή μόνο με τα περιοριστικά μέτρα. Με λίγα λόγια, η συνέχιση και γενικευμένη εφαρμογή των μέτρων υγείας, δημόσιας υγείας, σαν αυτά που προαναφέραμε, σε συνδυασμό με ένα στοχευμένο στρατηγικό εμβολιαστικό πρόγραμμα, με σαφώς προσδιορισμένες τις πραγματικές δυνατότητές του και με περιοριστικά ενδεχομένως μέτρα, είναι ικανή να σταματήσει τη διασπορά. Τα προνόμια των εμβολιασμένων που τους οθούν σήμερα να γεμίζουν σκυλάδικα, μπαρ, λέγοντας ότι αυτοί δεν έχουν ούτε τεστ, ούτε τιμωρητικά μέτρα, αποκαλύπτουν σε όλο τους το μεγαλείο την αντίληψη για τη διαχείριση πανδημίας και άρα τα μόνα περιοριστικά μέτρα που στην ουσία είναι τιμωρητικά αφορούν όλους τους άλλους. Άρα μήπως το εμβόλιο χρησιμοποιείται όχι ουσία αλλά επικοινωνιακά και όχι για να καλύψει μόνο το έλλειμμα διαχείρισης? Το εμβόλιο αποτελεί, όπως αποτελούσε διαχρονικά, ένα σημαντικό μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας. Δεν αρκεί από μόνο του, 200 χρόνια εμπειρία στην ιατρική επιστήμη το δείχνει. Το κλειδί είναι πως σταματάει η διασπορά. Κάθε μέρα 5, 6, 7.000 συμπολίτες, δεν είναι αμεληταίος αυτός ο αριθμός, κάνουν το βήμα και εμβολιάζονται. Πόσοι δηλαδή? Τόσοι περίπου όσο τα καθημερινά κρούσματα. Και έρχεται η ατάκα, μη μετράτε τα κρούσματα, θα μετράτε τη θετικότητα και την πίεση στο σύστημα υγείας. Αυτό κι αν είναι αποκάλυψη. Πρώτον, αν μετρήσουμε το δείκτη θετικότητας, τότε αλίμονό μας. Πρόκειται για την παγκόσμια πρωτοτυπία που αναφέραμε. Ο δείκτης θετικότητας στην Ελλάδα αλλάζει καθημερινά και μάλιστα με τεράστιες διακυμάνσεις με βάση τον αριθμό των τεστ που ανακοινώνονται. Μάλλον πρόκειται για ειδικό δείκτη θετικότητας που μετράει τη μεταβλητή θετικότητα και όχι τη θετικότητα. Δεύτερον, η πίεση στο σύστημα υγείας είναι αυτή που ενδιαφέρει, προφανώς γιατί αυτή φαίνεται, επειδή δεν κρύβεται, και όχι η πίεση πάνω στην κοινωνία ή στο άτομο. Μετά από όλα αυτά έχουμε και τη διένεξη κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης, όχι για τα μέτρα δημόσιας υγείας ακριβώς, αλλά για την προσέλευση στις εκκλησίες.
Και όπως λέει ο φίλος μου ο Κωστής, τουλάχιστον στα εστιατόρια δεν είναι ένα το κουταλάκι από το οποίο τρώνε όλοι μαζί. Γιώργο, άσε τη Βουλή να κλείνει έστω και με μισό κρούσμα, λέει ο Γιάννης με έναν τρόπο. Καλημέρα από την Άρτα. Δεν ξέρω τι δήλωσε αυτή που λες, Γιώργο, ότι στα νοσοκομεία δεν γίνεται σωστή θεραπεία. Δεν ξέρω αν ισχύει. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω, γιατί εκεί οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό λιώνουν δίνοντας τη μάχη. Κουραστήκαμε, λέει ο Γιώργος, με την άθλια διαχείριση. Δεν προσέχουμε πια, αυτό είναι αλήθεια. Οι εμβολιασμένοι και ανεμβολιαστοί, περισσότερο δεν προσέχουμε οι εμβολιασμένοι. Και ρίξε μια ματιά στους συνωστισμούς. Έχεις δει πολλούς εμβολιασμένους να φορούν τη μάσκα στο συνωστισμό, να μην φιλούνται και να μην αγκαλιάζονται? Δεν το ξέρω, φαίνεται ότι με βάση το πρωτόκολλο είναι μέτρο ασφαλείας στις εκπομπές που ρωτάς εδώ, αν με τα rapid αρκεί. Καλημέρα Γιώργο από το Μάντσεστερ, λέει ο Ανέστης. Ο Τσίπρας φταίει για όλα, να ξέρεις, και που δεν άναψε ένα κεράκι. Ναι, εσύ πες μου πώς μεταφράζεται αυτό στο εξωτερικό. Αυτή είναι η απορία μου εμένα. Θα πάρεις να αποδελτιώσεις τη συνέντευξη. Πώς θα το μεταφράσουν αυτό οι συνάδελφοι? Έχω και τον Νίκο με αυτό το θυμικό, Παναγία μου, να βάζει μια μουσική ξεσηκωτική. Είναι εποχή για ξεσηκωμούς τώρα. Το μεγάλο κομμωτήριο, λέει εδώ πέρα ο Γιάννος. Καλημέρα Γιάννο. Δεν είναι η ιστορία με τα κομμωτήρια, με τα μοριακά και τα rapid, ή με το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Είναι το τι θα γίνεται ντεμεκ και καλά. Ναι, εντάξει Στρατή, εγώ δεν μπήκα στο θεολογικό που λες εσύ. Περίμενε. Λοιπόν, είναι τι θα γίνεται με τις εκκλησίες. Ο Στρατής λέει εδώ, δεν τρώμε με κουταλάκι, μεταλαμβαίνουμε σώμα και αίμα, εις άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιο, όσοι πιστεύουν. Σωστό. Άκου όμως τώρα τον παραλογισμό, Στρατή. Εσύ που μεταλαβαίνεις και δεν τρως με το κουταλάκι, θα πας στην εκκλησία. Θα σε υποδεχτεί ο παπάς και ο καταλληλανάφτης, με rapid αν είναι ανεμβολιαστός. Εσύ, χύμα. Και πας στο μνημόσυνο, πας δίπλα στο πνευματικό κέντρο που το catering το έχει αναλάβει ιδιώτης. Αν μπουκάρει η αστυνομία και είσαι χωρίς πιστοποιητικό τεστ και τα λοιπά, δεν πάει να είσαι στο μνημόσυνο προέκτες εκκλησίας, το πρόστιμο θα πέσει. Πέ μου εσύ τώρα.